Έχω φωτογραφίσει και το Άγιο Όρος και το Πήλιο και διάφορα μέρη από ελικόπτερο και είναι συναρπαστική εμπειρία. Για να απαντήσω σε μια ερώτηση που μου έγινε προηγουμένως, πριν καθίσουμε, το ελικόπτερο δεν σταματάει. Κάπου πετάει, γυρίζει γύρω από μέρη που επιλέγει και απλά ανοίγει την πόρτα ή κρέμεσαι έξω από την πόρτα και φωτογραφίζει. Δεν σταματάει το ελικόπτερο. Το έχω ρωτήθηκε προηγουμένως. Έχω επισκεφτεί τη Σύρο από πάρα πολύ μικρός πάρα πολλές φορές και πάντα την έβλεπα με σεβασμό, πρωτεύουσα των Κυκλάδων, καταπληκτικά χτίσματα. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία για μένα και επέλεξα κάποια στιγμή στη ζωή μου να την κάνω και να φωτογραφίσω και από ψηλά, να έρθω και από ψηλά. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, αλλά θεωρώ ότι δεν, ίσως η έκδοση Σύρος από ψηλά δεν έγινε για να ισχυριστεί, για να υπενηθεί ότι η Σύρος είναι ένα καταπληκτικό νησί, πανέμορφη, ή ότι η Ερμούπολης είναι στο λίδι των Κυκλάδων. Ελπίζω ότι ο στόχος ήταν λίγο περισσότερος από αυτό, από την ομορφιά που είναι δεδομένη. Πιστεύω ότι οι φωτογραφίες που βγήκαν αποκάλυψαν μια άγνωστη Σύρο, σε μένα σίγουρα, αλλά και υποθέτω και σε πολλούς από εσάς. Δηλαδή, πιστεύω ότι ελάχιστοι έχουν δει τον αρχαιολογικό οικισμό στη βόρεια μεριά του νησιού, που είναι απείραχτη, δεν έχει δρόμους, δεν έχει τίποτα, δεν έχει, σπάνια πάει κόσμος, όπως και στις παραλίες, στις καταπληκτικές στη δυτική μεριά του νησιού, που επίσης φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς δεν έχουν δει ποτέ. Άρα, αποκάλυψε ένα νησί το οποίο είναι άγνωστο. Αυθόρμητα, γίνεται και η σύγκριση πλέον. Τα απείραχτα μέρη του νησιού, η άγρια ομορφιά που έχει η δυτική και η βόρεια πλευρά του νησιού, με τα άλλα μέρη που έχουν χτιστεί, που και από τον αέρα και από τη θάλασσα που μακριά όταν τα βλέπεις, τα βουνά με τα άσπρα σπιτάκια που είναι συνήθως διόρροπα, συνήθως έχουν κουφώματα σε χρώματα σε θαλασσιές αποχρώσεις, όλα τα ίδια, μάλλον προσβάλλουν το τοπίο κατά την άποψή μου, την προσωπική. Δεν το στολίζουν κατά την άποψή μου, οπότε λογικά γίνεται μια αυτοκριτική, όλα αυτά μάλλον καθοδηγούν σε μια αυτοκριτική το πώς έχουμε διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια το φυσικό τοπίο. Η γενιά μας κατάφερε και εξοπλίστηκε με μηχανήματα που μπορούν να κλεισοπεδώσουν βουνά σε εβδομάδες και φυσικά έκανε δρόμους, έκανε σπίτια. Οι νόμοι στην Ελλάδα ορίζουν ότι τα σπίτια πρέπει να είναι διόρροφα, δεν μπορεί να κάνει κάποιο ισόγειο γιατί υπερκαλύπτει την κάλυψη και διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά η σύγκριση του απείραχτου τοπίου, αλλά με το τοπίο που έχει πάει ο δρόμος και έχουν χτίσει τα σπίτια και στο πλάι του δρόμου έχουν βρεθεί και τα μπάζια, δεν μιλάω μόνο για τη Σύρο, αλλά παντού και οι πλαστικές σακούλες που πετιούνται, πιστεύω ότι πρέπει να μας να ξεκινήσουν ένα διάλογο ως προς το πώς πρέπει να διαχειριστούμε ή τα παιδιά μας, αν μπορούν, να διαχειριστούν καλύτερα το φυσικό τοπίο από ό,τι εμείς. Πιστεύω ότι αυτό ίσως είναι το νόημα των φωτογραφιών και η σύγκριση αυτή πρέπει να προκύψει από το βιβλίο ώστε να έχει επιτυχία, αλλιώς η ομορφιά του είναι δεδομένη, πώς θα τη σώσουμε, ίσως είναι το ζητούμενο. Όλο αυτό η προσπάθεια και όλα αυτά που συζητάμε σήμερα εδώ δεν θα ήταν δυνατά χωρίς το Μανώλη τον Παλαμάρη που υπάρχουν άνθρωποι πρικισμένοι και χαρισματικοί που έχουν έμπνευση και ενισχύουν τον πολιτισμό. Που χωρίς αυτούς όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται σήμερα δεν θα ήταν δυνατή. Και σε αυτούς οφείλουμε ένα ευχαριστώ, ίσως και κάτι περισσότερο, γιατί είναι αφορμή για πολλά πράγματα. Ήθελα να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς ομιλητές επίσης και όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα στην παρουσίαση του βιβλίου και να δώσω το λόγο στον κύριο Παλαμάρη, ο οποίος είναι και ηθικός αυτουργός όλης αυτής της προσπάθειας. Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Βουλευτή, κύριε Δήμαρχη, κύριε Αντινομάρχη, κυρία Πρώην Βουλευτή, κύριε και κύριοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί φίλοι,
αφορμή της δημιουργίας αυτού του φωτογραφικού ρευπόματος η Σύρος από ψηλά, είναι η διαρκής προσωπική μου ερασιτεχνική διάθεση και η ενθάρρυνση από τον παιδιόθαν φίλο μου και φωτογράφο Αριστίδη και τον Γιώργη, να απαθανατίζουμε με τη δική μας αισθητική και οπτική γωνία, τη δική μας επεξεργασία του φωτός, την καθαρότητα του κυκλαδικού μικρόκοσμου. Έτσι προέκυψε ένα πολύτιμο φωτογραφικό υλικό, το οποίο απόψε σας παρουσιάζουμε και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Αφορμή επίσης είναι η αγάπη μου σε αυτά τα μικρά γήινα κομμάτια, αυτό το κυκλικό, νησιωτικό σύμπλεγμα, σύνολο του κεντρικού Αιγαίου. Όποτε και με όποιον τρόπο και αν στραφεί κανείς προς τις Κυκλάδες, οι οποίες υπήρξαν μια από τις λαμπρότερες κοιτίδες δημιουργίας και πολιτισμικού αγαθού στην ιστορία της ανθρωπότητας, δεν μπορεί παρά να συγκινηθεί βαθιά. Μιλώ για τις Κυκλάδες, μέρος των οποίων είναι και η Σύρος. Ένα από τα ομορφότερα νησιά των Κυκλάδων, με τη μαγευτική Ερμούπολη. Πρωτεύουσα και διοικητικό κέντρο του νομού. Γνώρισε μεγάλη άνθηση στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, αποτελώντας ένα από τα σπουδαιότερα βιομηχανικά, εμπορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά κέντρα της χώρας μας και το μεγαλύτερο λιμάνι πριν την ανάπτυξη του Πειραιά. Αποτέλεσμα της Επανάστασης του 1821, της Ελεύθερης Ελλάδας, μνημείο με περίφημα νεοκλασικά κτίρια ξεχωριστής αρχιτεκτονικής και ρομαντισμού, επηρεασμένο από δυτικά πρότυπα. Με επιβλητικά δημόσια κτίρια, όπως το Δημαρχείο Εργοτσίλερ, το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, που είναι μυθογραφία της σκάλας του Μιλάνου, το Τελωνείο, η Σχολή Εμπορικού Ναυτικού. Όσο έχω αντιληφθεί τα τελευταία χρόνια με τις επισκέψεις μου στο νησί, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι υψηλό επίπεδο. Φεστιβάλ κλασικής μουσικής, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις με έργα μεγάλων καλλιτεχνών. Είναι η ατμόσφαιρα και η ιστορία, αλλά σίγουρα είναι προϊόν διαρκούς προσπάθειας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην Άνω Σύρο και στον Προντάδο, ο Άγιος Γεώργιος των Καθολικών στον Αναλόφο, ο Ναός της Αναστάσεως των Ορθοδόξων στον Άλλο. Γαλισσάς, Φίνικας, Ποσειδονία, Βάρη, Κίνη. Όμορφες ακρογιαλιές, εξοχές με άρωμα, γραφικά πλακόστρωτα, παλιά αρχοντικά, εκκλησίες, βραχώδεις παραλίες και ξερολιθιές. Τα νησιά των Κυκλάδων ήταν πάντοτε ένας τόπος λίαν προσφυλής για φωτογράφους. Από τις ασπρόμαυρες στις αρχές του 20ου αιώνα έως τις έγχρωμες αργότερα και τις πιο σύγχρονες σήμερα φωτογραφίες, ερασιτέχνες και επαγγελματίες έχουν δημιουργήσει σημαντικές ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές. Τι διαφορετικό μπορούμε να δείξουμε από το ήδη φωτογραφημένο? Δικός μας στόχος με τη δουλειά αυτή είναι η επιθυμία μας να αναδείξουμε το τοπίο από ψηλά, παίρνοντας άλλες διαστάσεις, ασυνήθιστες γωνίες λήψης, γεμάτες συνθέσεις, βράχια, ακροτήρια, μικρές μεγάλες βράχιτες γλώσσες που εισχωρούν στη θάλασσα, πλαγιές με εξάρσεις, μικρούς αμπελώνες και χωράφια σαν χαλιά. Αρχιτεκτονική χτισμένη στο γυμνό βράχο, με άγρια ομορφιά, κρυστάλλινα νερά, γαλήνια τοπία, δαρμένα από τον ήλιο και τα μελτέμια του Αιγαίου, τοπία έρημα, άλλοτε κατοικημένα, φωτογραφημένα κατακόρυφα συνοδεία του ήλιου της άνοιξης. Δεν έχω την αίσθηση ότι δημιουργήσαμε την έκδοση του αιώνα. Απλά γιορτάζουμε, γιατί αποτυπώνουμε έναν ενεργό τρόπο συμμετοχής ως δημιουργοί, ως πολίτες, να παράξουμε πολιτισμό. Πολλές φορές λέω στους συνεργάτες μου ότι η αποστολή μας δεν είναι μια απλή μεταπράτηση, αλλά με την εμπλουτισμένη στάση μας και τον αγώνα μας στο καθημερινό, να προσθέσουμε υπεραξία. Ακράδαντα πιστεύω
ότι κάθε είδους πολιτισμική έκφραση μας βάζει σε τάξη. Είναι ίσως ο μοναδικός δρόμος που εξοραίζει τις αθροισμένες μας στρεβλώσεις. Είναι τροποντινά οδικό δίκτυο μέσω του οποίου βγαίνουμε σε ξέφωτο. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Συγχαίρω και ευχαριστώ τους θεσμικούς παράγοντες για την παρουσία τους και τη φιλοξενία που μας παρήχαν εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε την χορηγία και την παρουσία της Καρφό Μαντόπουλος εδώ απόψε, η οποία στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης που της αντιστοιχεί, συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά θέματα με αξιόλογες χορηγικές δράσεις. Και τώρα χάρη του ότι η κυρία Ρώτα, Μαρία Ρώτα, η δικαιολόγος που προλόγησε και στο Λεύκομα, δεν κατάφερε να είναι εδώ απόψε, επιθυμεί να μεταφέρει αυτό που θέλει να πει η κυρία Άρια Μανσού. Ευχαριστώ.